Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε τις δύο συμβάσεις για τη χρηματοδοτική και δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, να δούμε τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, για να καταλήξουμε αν αυτές οι χρηματοδοτικές συμβάσεις κινούνται σε θετική κατεύθυνση ή όχι. Τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης? Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καπιταλιστική κρίση. Και μάλιστα απάντηση στο φόντο σκληρών ανταγωνισμών ανάμεσα στις πολυεθνικές που προέρχονται από τις ΗΠΑ ή από άλλες χώρες και τα πακέτα στήριξης που αυτές οι χώρες, τα μεγάλα εμπεριαλιστικά κέντρα, έβγαλαν για να στηρίξουν αυτές τις πολυεθνικές. Άρα λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Και μετά από συμβιβασμούς όχι για τον προσανατολισμό, αλλά για το ποιος θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ωφελημένος από τους επιχειρηματικούς ομίλους, κατέληξε το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θέλει να θωρακίσει, επειδή έχει να θωρακίσει από το σκληρό ανταγωνισμό τους ευρωενωσιακούς επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή τις πολυεθνικές, και να ενισχύσει την κερδοφορία τους. Και με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτεί άμεσα τους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από τη στήριξη των επενδυτικών του σχεδιασμών, αλλά και έμεσα μέσα από τη δημιουργία μιας σειράς υποδομών οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διευκολύνουν τους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς των πολυεθνικών. Βεβαίως αυτό το ταμείο δεν είναι από μόνο του. Έχει και ουρά. Και η ουρά είναι τα προαπαιτούμενα. Και αυτά τα προαπαιτούμενα είναι η προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων, το όνομα στις βέλτιστες, που πατάνε στις βέλτιστες ευρωπαϊκές προοπτικές. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, ποια είναι αυτά τα προαπαιτούμενα? Στην Ελλάδα το είδαμε. Είναι το εργασιακό. Με το νέο αντεργατικό έκτρωμα το οποίο έφερε η κυβέρνηση για διευθέτηση του χρόνου εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζόμενων, άξιο του βαθμού εκμετάλλευσης και έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος από το κράτος και την εργοδοσία. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Βεβαίως για να καθυποτάξει το εργατικό κίνημα, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσει εργαζόμενους οι οποίοι θα θωρακίζουν μέσα από το φτηνό καθεστώς απασχόλησής τους, θα θωρακίζουν ανταγωνιστική κερδοφορία. Λέει κάτι διαφορετικό Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ο κύριος Χαρίσης το ονόμασε ως αντικοινωνική μεταρρύθμιση. Τι λέει για παράδειγμα στη σελίδα 2 η εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για το ελληνικό σχέδιο? Λέει η εφαρμογή μέτρων όπως τα καθεστώτα μειωμένου ωραρίου εργασίας, έτσι θα απαντήσουμε στην απασχόληση, στο μικρό ποσοστό απασχόλησης και στις επιπτώσεις που έχει στην απασχόληση και στην κοινωνία, και καθώς επίσης και στήριξη της συμμετοχής στον ενεργητικό εργασιακό βίο, στον ενεργό εργασιακό βίο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι θα χρηματοδοτήσουμε, με χρήμα των εργαζόμενων βεβαίως, την απασχόληση για να είναι φτηνή εργαζόμενη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεύτερο προαπαιτούμενο είναι το νέο ταμείο επικουρικό, όπου ουσιαστικά, και εδώ είναι η βέλτιση στις ευρωπαϊκές πρακτικές, θα λειτουργεί με τη λογική του κεφαλοποιητικού συστήματος. Δηλαδή θα τζογάρονται τα χρήματα των ασφαλισμένων στις χρηματαγορές. Τρίτον, στα ζητήματα της παιδείας, με το νομοσχέδιο, το νόμο πλέον για την παιδεία που μας επιστρέφει στον εκπαιδευτικό μεσαίωνα, με τη διαβάθμιση και την αυτονομία των σχολείων, δηλαδή την αύξηση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση, ούτως ώστε τα παιδιά των εργατικών λαϊκών στρωμάτων να αποκτούν ορισμένες δεξιότητες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες αγοράς-εργασίας ως ένα εργατικό δυναμικό το οποίο θα είναι αναλώσιμο. Τέταρτος άξονας, η φορολογία. Τι λέει πάλι η απόφαση, η εκτελεστική απόφαση? Ότι οι μεταρρυθμίσεις στη φορολογική δίκηση πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος ευνοϊκότερου προς την ανάπτυξη, σελίδα 8. Άρα το φορολογικό ανταγωνισμό και από αυτή την άποψη τη στήριξη επί της ουσίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και το αποτέλεσμα που θα είναι όλο και μικρότερη συμβολή από αυτή την απειροελάχιστη που έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας θα το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα. Ο κύριος Υπουργός στην ομιλία του έκανε μια λαθροχειρία, λέγοντας ότι το 70% δεν πληρώνει φόρους. Μπορεί αυτό να ισχύει στην άμεση φορολογία. Στην έμεση όμως πληρώνουν όλοι. Και αυτό το φτωχό 70% πληρώνει φόρους και μάλιστα το 30% του εισοδήματός του. Γιατί πάνω κάτω τόσο είναι οι φόροι κατανάλωσης που πέφτουν πάνω στο λαϊκό εισόδημα. Η έμεση φορολογία. Και από αυτή την άποψη, κύριε Σκυλακάκη, αναφερόμενοι και στις φορολογικές ανισότητες, εγώ θα σας προτείνω να κάνετε κάτι άλλο. Εφόσον θέλετε να εξαλείψετε τις φορολογικές ανισότητες, να δώσετε το ίδιο δικαίωμα στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον αυταπασχολούμενο, να συμμετέχει εθελοντικά στα φορολογικά βάρη όπως κάνουν οι εφοπλιστές. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Δεν θα αντιμετωπιστούν οι ανισότητες? Κάντε αυτό λοιπόν, μια πολύ καλή πρακτική, θα λέγαμε εμείς. Ό,τι πληρώνουν οι εφοπλιστές εθελοντικά, να πληρώσουν και οι εργαζόμενοι, να πληρώσουν και οι συνταξιούχοι ως φορολογικά βάρη, εφόσον θέλετε λέτε, να αντιμετωπίσετε τις φορολογικές ανισότητες. Όμως αυτό δεν το κάνετε. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, θα υπάρχει η εποπτεία, ο έλεγχος, κατά πόσο υλοποιείται το σχέδιο, για να μπορούν να εκταμιεύονται οι δόσεις, προχωρούν οι αντεργατικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, το πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος όλων των λαών, γιατί αυτά συμβαίνουν και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως η τήρηση της λογικής της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δηλαδή, η ύπαρξη πρωτογενών πλεονασμάτων μετά από το 2023 και μετά, μέχρι το 2060 που είχε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, της τάξης πάνω από 2,2%, τα ματωβαμμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Ισχυρίζεται το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΙΝΑΛ και άλλοι, ότι αλλάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, νέος άνεμος πνέει. Αυτό δεν είναι τίποτα παρά ένας εξοραϊσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κυριολεξία. Γιατί ο υπεριαλιστικός χαρακτήρας όχι μόνο δεν αλλάζει, ενισχύεται, γίνεται ακόμη πιο βαριά για τους λαούς φυκοφολιά και είναι σε βάρος των δικαιωμάτων των λαών όλης της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Έτσι λοιπόν το νέο μείγμα που επέλεξε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το επεκτατικό μείγμα, όχι μόνο προοδευτικό δεν είναι, αλλά είναι βαθιά αντιλαϊκό. Όπως αντιλαϊκό ήταν και το περιοριστικό μείγμα που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, είτε επεκτατικό μορφή διαχείρισης, είτε περιοριστική, είναι σε βάρος των εργατικών αναγκών, σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Και στο τέλος, το λογαριασμό αυτού του πακέτου του Ταμείου θα κληθούν να το πληρώσουν οι λαοί της Ευρώπης. Δεύτερο ζήτημα. Το ελληνικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάζεται, είναι προσαρμοσμένο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή μετάβαση. Έτσι λοιπόν η πράσινη μετάβαση και οι αντίστοιχες υποδομές σε πράσινα δίκτυα θα οδηγήσει σε πανάκριβα για το λαό, πανάκριβη ενέργεια για το λαό, πανάκριβα αυτοκίνητα, πανάκριβα παράσινα σπίτια. Άρα δηλαδή θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια. Και επειδή το ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αυξηθεί η ενεργειακή φτώχεια με την πράσινη ενέργεια, μας λέει να πάμε στις ενεργειακές κοινότητες. Πάλι καλά που δεν μας είπε να πάμε στις εταιρείες λαϊκής βάσης, οι οποίες είδατε το αποτέλεσμα, δηλαδή στους συνεταιρισμούς, οι οποίες μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες. Για να μπορέσει να κάνει να χρυσώσει το χάπι της πολιτικής που υπερασπίζει τη δικαιοσύνη και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας. Και ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Η απελευθέρωση της ενέργειας, η εγκατάσταση ανεμονογεννητριών και γενικότερα άπε από τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, το να στηρίζεται το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας στις εισαγωγές, είτε είναι εισαγωγές ενέργειας, είτε είναι εισαγωγές του φυσικού αερίου ως καύσιμο μετάβασης, άρα δηλαδή να αυξάνει την ενεργειακή εξάρτηση και βεβαίως στη δημιουργία του χρηματιστήριου ενέργειας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούν να παζαρεύουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι στο πώς θα πουλάνε και θα αγοράζουν την τιμή σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Δεύτερον, είναι η ψηφιακή μετάβαση, η οποία στα χέρια του κεφαλαίου θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το ψηφιακό χάσμα. Και οι υποδομές θα είναι αντίστοιχες για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι λοιπόν, ο ψηφιακός εξυγχρονισμός των επιχειρηματικών ομίλων βεβαίως θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους, βεβαίως θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και θα οδηγήσει σε πολύ πιο φθηνούς εργαζόμενους. Στην αύξηση της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Και από αυτή την άποψη, οι όποιες άλλες υποδομές, κύριε Υπουργέ, που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, παραπέμπονται στις καλένδες. Γιατί αναφερθήκατε πριν, για παράδειγμα, τη σεισμική θωράκιση δεν υπάρχει πουθενά, δεν είναι επιλέξιμο. Αντιπλημμυρικά, κάποια επιμέρους αντιπλημμυρικά γίνονται, τα οποία δεν καλύπτουν όμως τις σύγχρονες ανάγκες ολοκληρωτικής προστασίας αντιπλημμυρικής. Η αντιπυρική προστασία. Το να αγοράσουμε αεροπλάνα δεν λέει τίποτα. Όταν υποβαθμίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία, όταν δεν έχει τη χρηματοδότηση για έμψυχο δυναμικό και για επίγεια μέσα πυρόσβεσης, γιατί αυτά θα σβήσουν τη φωτιά. Τα εναέρια την περιορίζουν. Τα εναέρια την περιορίζουν. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αντί να δοθούν χρήματα για την πρόληψη, δίνεται για την καταστολή. Γιατί αυτό συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους που θα σας πουλήσουν τα αεροπλάνα. Ενώ η πρόληψη που δεν κοστίζει, δεν έχει όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αντίστοιχη λογική είναι και σε μια σειρά άλλες υποδομές. Μιλήσατε για το αρδευτικό δίκτυο που θα γίνει μέσα στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, το νέο αρδευτικό δίκτυο θα πουλάει πολύ ακριβό το νερό για να βγάλουν. Βεβαίως τους αγρότες, για να βγάλουν τα χρήματα αυτοί που συμμετείχαν στη σύμπραξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, που σημαίνει τι? Ξεκλήρισμα των βιοπαλαιστών αγροτών. Συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε λιγότερα χέρια σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις αγροτικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα συγκέντρωση και αλλαγή της χρήσης γης. Για να εγκατασταθούν εκεί άπε, αλλά και να γίνουν τουριστικές επενδύσεις σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Και άμα θέλετε τέτοιου είδους επενδύσεις, τέτοιου είδους υποδομές που λέτε, και οι οποίες συγκαλύπτουν το χαρακτήρα, να σας πω κι εγώ μια άλλη που έγινε. Πρόσφατα πήγα στη Θεσπρωτεία. Η κομμόπολη της Πέρδικας, 1500 κάτοικοι, δεν έχει δίκτυο ίδρευσης. Είναι πεπαλαιωμένο και ο Δήμος τι τους είπε? Να παίρνετε νερό με υδροφόρα το 2021. Αντίθετα, δημιουργήθηκε δίκτυο ίδρευσης για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής, το Μαρμπέλα, που έχει καθάριο νερό, δίπλα στην κοινότητα, στην κομμόπολη της Πέρδικας. Θα πάρω και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Δεύτερο, γίνεται μεγάλη συζήτηση, τρίτο ζήτημα, γίνεται μεγάλη συζήτηση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια ευκαιρία για ένα άλλο μοντέλο παραγωγής, για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, για ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Βεβαίως δεν αξίζει κανένα σχολιασμός ο καινοφανής ισχυρισμός του κύριου Δραγασάκη ότι αυτό το μοντέλο θα είναι απαλλαγμένο από τις κρίσεις. Φαίνεται αποκάλυψη μαγική συνταγή να απαλλαχθεί ο καπιταλισμός από τις κρίσεις του. Αλλά ας μπούμε όμως στην πιο ουσιαστικά ζήτημα. Ποιος καθορίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης? Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις οι κοινωνικές που καθορίζουν το νέο μοντέλο ανάπτυξης? Αυτοί που έχουν στα χέρια τους αγγλία της οικονομίας, και αυτό είναι οι κεφαλαιοκράτες. Το κεφάλαιο καθορίζει που θα επενδύσει. Και εδώ είναι το παράδοξο, ενώ υπάρχουν περισσορευμένα κεφάλαια δεν επενδύονται γιατί δεν έχουν κέρδος. Αν δεν τους διασφαλίσει το αστικό κράτος τομείς επένδυσης όπου θα βγάλουν κέρδη, δεν πρόκειται να επενδύσουν. Έτσι λοιπόν θα καθορίσουν οι κεφαλαιοκράτες ποιο θα είναι το μοντέλο ανάπτυξης που αυτοί θέλουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε συνθήκες διεθνοποίησης της καπιταλιστικής οικονομίας, τι αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να μπορέσουν να τα αντέξουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι καταστρέφονται παραγωγικές δυνατότητες, μένουν αναξιοποιητές, που δεν είναι ανταγωνιστικές στον διεθνή ανταγωνισμό. Με αποτέλεσμα να επιλέγονται τέτοιοι κλάδοι οι οποίοι είναι εξωστρεφείς. Παρά το γεγονός ότι είναι ευάλωτοι κλάδοι εξωστρεφείς στις επιπτώσεις από τις διεθνείς καπιταλιστικές κρίσεις. Έτσι λοιπόν στη χώρα μας το μοντέλο που παραδοσιακά υπάρχει, υπήρξε και θα υπάρχει, θα σχετίζεται με τον τουρισμό, με τη διαμετακόμιση στις μεταφορές και στην ενέργεια και με τον αγροδιατροφικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προς όφελος των βιοπαλαιστών, αμφιδός αγροτών και κτηνοτρόφων. Έτσι λοιπόν είναι χαρακτηριστικό ότι το μοντέλο το καθορίζουν αυτοί που χτυπάνε τα νταούλια, για να θυμηθώ μια παλιά έκφραση. Και οι κυβερνήσεις χορεύουν στο ρυθμό του νταουλιού που χτυπάνε οι κεφαλαιοκράτες. Από αυτή λοιπόν την άποψη, το αποτέλεσμα είναι στο καπιταλιστικό σύστημα να αυξάνεται η ανισομετρία τόσο ανάμεσα σε κλάδους, αυτούς που δεν επενδύει το κεφάλαιο γιατί δεν έχει συμφέρον, αλλά και ανάμεσα στις περιφέρειες. Και αυτή η όξυση της ανισομετρίας θα οδηγήσει σε ακόμη βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα και αποκλεισμούς. Έτσι λοιπόν η σύγκληση την οποία λέτε είναι σαν να παρακαλείτε τον ήλιο να βγει από τη Δύση στον καπιταλισμό. Δεν πρόκειται να υπάρξει σύγκληση. Τρίτο ζήτημα σε αυτή την ενότητα. Ποιος καθορίζει το σχέδιο? είναι καταρχήν ελληνικό και προσαρμόζει τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι τα ευρωπαϊκά δεδομένα που στα οποία προσαρμόζει το ελληνικό σχέδιο. Εμείς το λέμε καθαρά. Είναι τα ευρωπαϊκά δεδομένα που καθορίζουν την προσαρμογή των ελληνικών απαιτήσεων και αναγκών της αστικής τάξης της χώρας μας. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν προτεραιότητα. Και αυτό είναι μια εθελοντική εκχώρηση από μεριάς της ελληνικής άρχουσας τάξης. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο κύριος Ραγκασέξι πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με δικό του νόμο έγινε συμπληρωματικό προς τα ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα το 85-90% των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να πηγαίνει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και να στηρίζει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο το υπόλοιπο 15-10% να πηγαίνει στο αμυγές εθνικό σκέλος, όπως το ονομάζεται. Και από αυτή την άποψη βεβαίως γίνεται έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει την επιλεξιμότητα των προγραμμάτων, τη συμπληρωματικότητα και τη διευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα. Τέταρτο ζήτημα. Η δίκαιη ανάπτυξη και ο περιορισμός των ανισοτήτων. Μα οι ανισότητες, σωστά είπατε κύριε Τσακαλώτο, καθορίζονται από τις μορφές ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Όσο υπάρχει ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, θα υπάρχουν οι ανισότητες και θα διευρύνονται. Και σε συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας, δεν υπάρχει κανένα εργαλείο σε κάθε ατομικά αστικό κράτος να περιορίζει τις ανισότητες. Επί της ουσίας, λοιπόν, τι λέτε? Λέτε στους εργαζόμενους να αποδεχτούν την κλεψιά και να παλεύουν όπως ο Σύσυφος για να περιορίσουν την κλεψιά του, που τους κάνει το κεφάλαιο. Και από αυτή την άποψη, άλλο τόσο αξία έχει ο ισχυρισμός του ΣΥΡΙΖΑ ότι στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου θα είναι ο κόσμος της εργασίας. Με το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, που επί της ουσίας τι λέει το νέο κοινωνικό συμβόλαιο? Η υποταγή της εργατικής τάξης στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί ακριβώς και εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο προηγούμενο Υπουργός Οικονομικών, αντιγράψατε το μαθηματικό μοντέλο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που έλεγε 0 το πρώτο εξάμηνο τα 100 αύξηση στο μισθό και 0 το δεύτερο εξάμηνο αύξηση στο μισθό μας κάνει 14%. Έτσι και ο Υπουργός είπε το πρωί ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφόρων αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, ξεχνώντας να πει ότι μειώνει το συνολικό εισόδημα των εργαζόμενων. Αυτό μιλάει ότι μειώνει το μισθό. Και αυτό λέτε κι εσείς. Όταν λέτε στο ΣΕΒ, ο κύριος Τσίπρας, ότι η αύξηση του κατώτερου μισθού θα οδηγήσει και σε μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Άρα δηλαδή, ο συνολικός μισθός των εργαζόμενων θα μειωθεί και θα αυξηθεί το διαθέσιμο. Αλλά ο συνολικός μισθός μειώνεται. Ποιος κερδίζει από αυτό? Ο εργαζόμενος που έχει μικρότερο συνολικό μισθό ή οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Βεβαίως οι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί έτσι θωρακίζουν την ανταγωνιστική και κερδοφορία τους. Και βέβαια ξαναθυμηθήκατε τα συντρίμμια του κοινωνικού κράτους, που στην εποχή της εμπορευματοποίησης δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό ακριβώς και αντικαταστάθηκε, αν υπήρχε ποτέ κοινωνικό κράτος, από τις λεγόμενες στοχευμένες παρεμβάσεις στους ευάλωτους, από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και από τα δίκτυα προστασίας από τη φτώχεια. Τέλος, δύο ακόμη πράγματα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει ένα στρογγύλεμα του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηματοδοτεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή θεωρεί μικρομεσαίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, αν δέχεστε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρηματοδότησή της, πρέπει να αποδεχτείτε ότι το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν χρηματοδοτούνται. Αφήστε τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό είναι μια στρογγυλοποίηση για να κρύψετε τι λέμε εμείς. Για να αποκρυφτεί τι πράγμα? Ότι επί της ουσίας θέλετε να διαμορφώσετε μια πολιτική συμμαχιών με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που να συμπαρασύρουν τους αυταπασχολούμενους, τους επαγγελματίες, τους βιοπαλαιστές, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, κάτω από τη σημαία που τσακίζει όμως που τους τσακίζει. Και η σημαία που τους τσακίζει ποιος είναι? Ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός. Το μεγάλο ψάρι τρώει πάντα το μικρό. Δεύτερον, οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι σε βάρος των επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων, απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Και τρίτον, η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, είτε είναι φορολογική, είτε είναι ασφαλιστική. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε ότι η κριτική των άλλων δυνάμεων είναι βολική για την κυβέρνηση. Και είναι βολική γιατί είναι συμπληρωματική. Γιατί επί της ουσίας συμφωνείται με τις στρατηγικές επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από την άρχουσα τάξη στη χώρα μας, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ενοποιητικό στοιχείο και γι' αυτό ακριβώς φτάνετε στο σημείο να προτείνετε προς την κυβέρνηση διακομματική επιτροπή παρακολούθησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και είναι μια κριτική που είναι σε βάρος των αναγκών, των εργαζόμενων και του λαού, γιατί καλλιεργεί αυταπάτες στον κόσμο και τον εγκλωβίζει στη σκύλα και στη χάριδη του συστήματος, στις μιλόπετρες που τσακίζουν τα δικαιώματά του, που τσακίζουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Από αυτήν την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά. Πρέπει ο λαός να περάσει την αντιπίθεση και να ανατρέψει αυτό το σάπιο σύστημα. Για να απαντήσει στην αντίφαση, στην οποία, κύριε Υπουργέ, δεν μπορείτε να απαντήσετε, πώς είναι δυνατόν στον κόσμο και στη χώρα μας να παράγεται πλούτος, πολύ περισσότερος πλούτος από τις δεκαετίες πριν, αυτός ο πλούτος να πηγαίνει σε λιγότερα χέρια και αυτοί που παράγουν τον πλούτο να γίνονται όλο και πιο φτωχοί. Και στη χώρα μας και σε διεθνές επίπεδο. Και εμείς λέμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι για να σταματήσει αυτή η αντίφαση πρέπει να απαλλαγούμε από αυτούς που καρπώνονται τον πλούτο. Για να μένει ο πλούτος αυτούς που το παράγουν και να το διαθέτουν με βάση τις ανάγκες του. Αυτό όμως σημαίνει σοσιαλισμός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.